Καλώς ήρθες στο μάθημα Αρνός. Θα δούμε την δεύτερη από τις ερωτήσεις κατανόησης πάνω στην διαίρεση πολιονύμων. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Λέει, βαθμός διαιρεταίου, βαθμός διαιρέτη, βαθμός πηλίκου. Για να έχουμε σαφή εικόνα πώς θα στήσουμε τα πράγματα, ας δημιουργήσουμε, ας γράψουμε εδώ πέρα, νάτος, ο δέλτα, ο οποίος είναι ο διαιρεταίος. Να βάλουμε εδώ πέρα με δέλτα μικρό τον διαιρέτη και με πίτο πηλίκο. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Λέει τώρα, ο βαθμός του διαιρεταίου είναι 8. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα αν θέλουμε έχουμε το δέλτα που να είναι 8, βάλουμε αυτό εδώ 8, κάπου εδώ. Ο βαθμός του διαιρέτη 3, έτσι, το γράψουμε. Εδώ είναι 8, ο διαιρέτη είναι 3 και λέει θέλουμε το βαθμό του πηλίκου. Μα ο βαθμός του πηλίκου, παιδιά, δεν θα πρέπει να είναι τέτοιος που όταν εσύ διαιρέσεις το μισθοβάθμιο όρο του διαιρεταίου με το διαιρέτη, δηλαδή το 8 δια 3, δηλαδή το χ στην 8η δια χ στην 3η, εδώ θα σου κάνει τη διαφορά τους, δηλαδή θα είναι 8-3, μου έχεις κάνει 5. Γιατί πολλαπλασιάζοντας πηλίκο επί διαιρέτη μας κάνει το διαιρεταίο. Εφόσον πολλαπλασιάζοντας μας κάνει το διαιρεταίο, θα πρέπει ουσιαστικά το άθροισμα, γιατί έχουμε η διαβάση, θα έχουμε χ τρίτη εδώ πέρα και εδώ παράδειγμα χ κάτι, να μας κάνει το χ 8. Άρα ο βαθμός του πηλίκου θα είναι 5. Κατανοητό. Πάμε τώρα. Βαθμός διαιρεταίου 7. Βαθμός διαιρέτη δεν ξέρουμε. Βαθμός πηλίκου. Μήπως τώρα εδώ πέρα μπαίνει το εξής, να φτιάξουμε με βάση τον αλγόριθμο της διαίρεσης και μια σχέση που να λέει, αφού εμείς έχουμε ότι ο διαιρεταίος ίσον ο διαιρέτης επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι τα ρέστα που λέμε, έτσι. Οπότε τα ρέστα αυτά έτσι καλώς με βάση τους βαθμούς δεν μας επηρεάζουν. Όμως τι θα πρέπει εδώ πέρα, θα πρέπει από αυτή τη σχέση, αν πάρουμε πέσει τους μεσοβάθμιους, θα έχουμε ουσιαστικά εμείς τι, ότι ο βαθμός του διαιρεταίου, έτσι, θα είναι ίσον σαν εξίσωση με το βαθμό, έτσι, το βαθμό του διαιρέτη συν, έτσι, τι συν, το βαθμό του πηλίκου. Οπότε λέμε τώρα, ο βαθμός του διαιρεταίου είναι ο βαθμός του διαιρέτη σύμφωνα του πηλίκου. Οπότε σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, τι κάναμε στο πρώτο, έχουμε λέμε 8 εδώ πέρα, δηλαδή ο βαθμός του διαιρεταίου είναι 8, προσέξτε, κάνουμε μια επαλήθευση, ίσον να πούμε ο βαθμός του διαιρέτη είναι 3 και ο βαθμός του πηλίκου είναι 5, να το. Αυτό για το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο, με βάση αυτή τη σχέση, τι έχουμε, ο βαθμός του διαιρεταίου πόσο είναι, 7, ωραία, είναι 7, του διαιρέτη δεν τον έχουμε. Ξέρουμε τον βαθμό του πηλίκου. Ο βαθμός του πηλίκου πόσο λέει, είναι συν 2. Οπότε τι θα πρέπει να βάλω εδώ πέρα εγώ για να σκεφτήσω, δηλαδή ποιο νούμερο θα πρέπει να φιλοξενήσει αυτή εδώ η θέση που είναι κενή. Έτσι. Ποιο νούμερο. Αν βάλουμε εδώ πέρα το 5 παράδειγμα, 5 και 2, 7. Έτσι είναι. 5. Έτσι. Οπότε να το. Άρα αυτή εδώ η θέση που ψάχνω να βάλω εδώ θα είναι το 5. Και πάμε τώρα και στο τρίτο. Τι μου είχε δώσει, μου είχε αφήσει κενό το βαθμό του διαιρεταίου, μου είχε δώσει το βαθμό του διαιρέτη 6 και του πηλίκου 3. Άρα τι λέει εδώ πέρα, ότι το άθροισμα του διαιρέτη και του πηλίκου θα μας κάνει το βαθμό του διαιρεταίου. Άρα θα μας κάνει πόσο, 9. Και αν σκεφτόμασταν να το βάζαμε πάνω στον πίνακα αυτό που γράψει δεξιά, τι θα ισχύει σαν ισότητα, βαθμός διαιρεταίου ίσον θα λέγαμε, ίσον βαθμός διαιρέτη συν βαθμός πηλίκου. Δηλαδή, τι, εδώ θα έχουμε ουσιαστικά 8 ίσον 5 συν 3, 7 ίσον 5 συν 2, 9 ίσον 6 συν 3. Με καταλάβατε. Θεωρώ ότι τα βάλαμε σε μια σειρά για να μπορέσουμε να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση των βαθμών διαιρεταίου. Νάτος, εδώ πέρα. Έτσι. Δέλτα, διαιρέτη και πηλίκου.
Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια.